έλαβαν. Αμέσως μόλις έγιναν γνωστές οι συλλήψεις, άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες στο χωριό και οι κάτοικοι να συγκεντρώνονται στην πλατεία. Στη συνέχεια επιτέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Και εδώ παρακολουθούμε όλη αυτή την ώρα που μας μιλάς εσύ, Παναγιώτη, πλάνο από το κατεστραμμένο αστυνομικό τμήμα της Ιερισσού. Ακριβώς. Είχε εκενωθεί νωρίτερα το αστυνομικό τμήμα, να πούμε, από τους αστυνομικούς, καθώς η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δεδεμένη. Οι κάτοικοι εισέβαλαν στο τμήμα και κατέστρεψαν ό,τι βρήκαν. Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φακέλους με έγγραφα και άλλα αντικείμενα, τα οποία στη συνέχεια έβαλαν φωτιά μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα, οι καταστροφές είναι τόσο μεγάλες που η λειτουργία του τμήματος ανεστάλλει, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Στη συνέχεια, οι κάτοικοι κατευθύνθηκαν προς το δικαστικό μέγαρο Θαλπιδικής. Πριν μας πεις για το τι έγινε στη συνέχεια, στα πλάνα μας παρακολουθήσαμε και κάποια όπλα. Παναγιώτη, τι ήταν αυτά? Ήταν όπλα που αρχικά λέχθηκε ότι τα είχαν αφήσει εκεί, φεύγοντας άρον-άρον, οι αστυνομικοί. Αρχικά αυτή η εντύπωση υπήρχε, ότι οι αστυνομικοί εγκατέλειψαν τα όπλα, ωστόσο σύμφωνα με την αστυνομία οι φωτογραφίες αυτές τραβήχτηκαν παρουσία των αστυνομικών και πρόκειται για όπλα που ανήκουν σε αυτούς και τα άφησαν για λίγο πάνω στη φωτογραφία όταν οι ίδιοι επέστρεψαν μετά την καταστροφή, μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα, για να δουν το μέγεθος των καταστροφών. Να πούμε τώρα για στη συνέχεια κατευθύνθηκαν, μας είπες, στο πολύγυρο, στα δικαστήρια του πολυγύρου, όπου επρόκειτο οι δύο συλληφθέντες να οδηγηθούν, έτσι. Ακριβώς. Απέκλεισαν εκατοντάδες κάτοικοι και τις δύο εισόδους του δικαστικού μεγάρου, καθιστώντας έτσι αδύνατη την προσαγωγή των δύο συλληφθέντων. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις να έρθουν οι εισαγγελέας και ο ανακριτής στο αστυνομικό μέγαρο, όπου κρατούνται αμέσως μετά τη σύλληψή τους οι δύο κάτοικοι της Ιερισσού, και να απολογηθούν εδώ στην αστυνομία.